Μία αρχαία πλάκα του φλοιού της γης θαμμένη κάτω από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες ρουφά τεράστια δείγματα του φλοιού της Βόρειας Αμερικής στον Μανδύα. Η επίδραση της πλάκας έχει δημιουργήσει μία γιγάντια διαρροή που εντοπίζεται από την κάτω πλευρά της Ηπείρου μέχρι περίπου 640 χιλιόμετρα βαθιά μέσα στον Μανδύα. Αυτές οι σταγόνες βρίσκονται κάτω από μια περιοχή που εκτείνεται από το Μίσιγκαν έως την Νεμπράσκα και την Αλαμπάμα, αλλά η παρουσία τους φαίνεται να επηρεάζει ολόκληρη την Ήπειρο. Η περιοχή που παρουσιάζει τη διαρροή μοιάζει με ένα μεγάλο χωνί, με βράχους από όλη τη Βόρεια Αμερική να τραβιούνται προς αυτήν οριζόντια. Ως αποτέλεσμα, μεγάλα τμήματα της Βόρειας Αμερικής χάνουν υλικό από το κάτω μέρος του φλοιού τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σταγόνες προκύπτουν από τη δύναμη έλξης ενός κομματιού ωκεάνιου φλοιού, που αποκόπηκε από μια αρχαία τεκτονική πλάκα, που ονομάζεται πλάκα Φαραλών. Η πλάκα Φαραλών διασπάστηκε λόγω της προέλασης της πλάκας του Ειρηνικού, πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια. Μία από αυτές τις πλάκες διασχίζει επί του παρόντος το όριο μεταξύ της ζώνης μετάβασης του Μανδύα και του Κάτω Μανδύα περίπου 660 χιλιόμετρα κάτω από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Αυτό το κομμάτι ωκεάνιου φλοιού είναι υπεύθυνο για μια διαδικασία γνωστή ως κρατονική αρέωση. Η κρατονική αρέωση αναφέρεται στη φθορά περιοχών του υπηρωτικού φλοιού της Γης και του ανώτερου Μανδύα που έχουν παραμείνει ως επιτοπλίστων ανέπαφες για δισεκατομμύρια χρόνια. Παρά τη σταθερότητά τους, οι περιοχές αυτές μπορούν να υποστούν αλλαγές. Αλλά αυτό δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ, λόγω των τεράστιων γεωλογικών χρονικών κλιμάκων που εμπλέκονται. Τώρα, για πρώτη φορά, οι ερευνητές τεκμηρίωσαν την κρατονική αρέωση, καθώς συμβαίνει μέσω μιας τεχνικής σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, που ονομάζεται αναστροφή πλήρους κυματομορφής. Αυτή η διαρροή δεν θα οδηγήσει σε αλλαγές στην επιφάνεια σύντομα, είπαν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι μπορεί ακόμη και να σταματήσει.